Περίζω από την Ιαρίς. Όλοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσω. Αγώνας ανάμεσα στα χώματα και στην Τύρου της Μπολόνια. Το Τζάμπολ στην Τύρου του πρώτο καλάθι στο μάτς 0-2. Νομίζω αμφότεροι το περίμεναν διαφορετικά λίγο το σημερινό μάτς. Τα χώματα είναι εδώ με ρόστερ 6 παιχτών. Οι 5 από αυτούς είναι ετοιμοπόλεμοι. Ο έκτος είναι τραυματίας και ήρθε μήπως κάποιος χρειαστεί ανάσα στη διάρκεια του αγώνα. Καλά θα το λιγνώ τώρα. Απ' την άλλη, Τύρου τους είναι και εκείνη εδώ με ρόστερ 6 παιχτών. Πάρα πολλές απουσίες για τους δύο και πολλές απουσίες βασικών παιχτών. Παρ' όλα αυτά το μάτς είναι αρκετά σημαντικό βαθμολογικά, ιδίως για τα χώματα. Η Τύρτους θα είναι πρώτη ακόμα και με ήττα σήμερα. Απ' την άλλη, η ήττα είναι κάτι που δεν θέλετε να σκέφτεται. Η Τύρτους φέτος τα χώματα παλεύουν για την οκτάδα, παλεύουν για να μπουν στα play-off και σίγουρα σήμερα τους βαραίνει πολύ το γεγονός ότι έρχονται στο γήπεδο με τόσες πολλές απουσίες. Ο Μπούρμπος έχει την μπάλα στα χέρια του, βλέπει το Σαράντου, σηκώνεται εκείνος άστοχα, ο Βαμανάκης μαζεύει rebound και βλέπει Ψαρό. Ο Ψαρός περνάει το κέντρο, κάνει drive, σηκώνεται άστοχα και εκείνος ο Φωτόπουλος θέλει να βρει το Σαράντου μπροστά. Τις δύο Σαράντους πάει στο πλάι, ο Σπυρόπουλος είναι όλο μόναχος στο τρίποντο, μαζεύει ο Βαμανάκης αμυντικό rebound για την ομάδα του και βλέπει τον Ψαρό. Δεν καλοβγαίνουν οι πεντάδες για τα χώματα. Ουσιαστικά είναι με τρεις ψηλούς την πεντάδα. Ουσιαστικά θα βγάλουμε τρεις ψηλούς σε όλο το παιχνίδι. Απ' την άλλη, λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για την Τύρτους. Μπούρμπος, Σπυρόπουλος και ωραίο drive εδώ από τον Ζαρό. Δεν μπαίνει πάρα στο καλάθι. Μπούρμπος, Σπυρόπουλος και ο Σαράντου που τώρα είναι στον εφηβιασμό και δεν θα σκοράρει. Συνθέτουν παίχτες περιφέρειας ουσιαστικά, οπότε πάει καλύτερα το πράγμα. Να δούμε όμως, έχει περάσει ένα δίλεπτο στο παιχνίδι, 2-4 είναι το σκορ για την Τύρτους. Ο Σπυρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Στον πάγκο της Τύρτους είναι ο Χαλκιάς αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάποιος άλλος. Ο Αφινέος γυρνάει στη ρακέτα, δεν σκοράρει μπροστά στον Κάτσι. Ο Βαμανάκης μαζεύει και ο Ψαρός θέλει να περάσει στο κέντρο του γηπέδου για τα χώματα. Από μέσα απόσταση ο Γκάτσης, ο Χρήστος Γκάτσης, ο Στάθης λείπει σήμερα, 4-4 όπως λείπει και ο Μελάς. Διαμαντόπουλος, ο Καραγιάννης, λείπει πάρα πολύ σκορμός για τα κόμματα. Ο Αθηναίος δεν σκοράρει, μαζεύει ο Λιγνός, αφήνει στο Ψαρό. Δεν υπάρχει ενδιασμός για τα χώματα, ο Ψαρός κινείται στην περιφέρεια. Βλέπει τον Γκάτσι πάλι. Εκείνος ξανά στο Ψαρό. Στη ρακέτα ο Γκάτσι σηκώνεται, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για να ζευγάρει πολύ. Τέσσερα το σκορ. Βολές ήταν εύστοχες. Ο Σαράντου είναι στην επίθεση. Σηκώνει το Σαράντου για τρεις. Δεν σκοράρει. Αμυντικό ριμπάουντ ο Γκάτσης. Ψαρός. Γκάτσης από την κορυφή. Παλεύει ο Δαμανάκης. Παίρνει ριμπάουντ. Αλλά η μπάλα θα του φύγει. Κατοχή θα πάει στην Τύρτους. Έχει αρκετό ενδιαφέρον το μαρκάρισμα του Δαμανάκη στο Σπυρόπουλο και του Σπυρόπουλου στο Δαμανάκη, όπως είναι οι δύο παίχτες, οι θέσεις που έχουν συνηθίσει να παίζουν. Δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνει από το μαρκάρισμα. Από ό,τι βλέπω βέβαια στην απέναντι πλευρά τα χώματα το αλλάζουν, έχουν επιλέξει τον Ψαρό πάνω στο Σπυρόπουλο και ο Δαμανάκης έχει πάει στον Αθηναίο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μαρκάρισμα. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Αθηναίο που έχει πολύ καλά τελειώματα στο παιχνίδι. 6-6, 6 και 10 γενικά τα έχει τα τελειώματα ο Αθηναίος στο παιχνίδι. Και η βολή είναι εύστοχη, 6-7 το σκορ.
με τον ψαρό να κατεβάζει. Έχουμε... Α, έχεις πίσω πίνακας. Κάτι λιγότερο από... Κάτι περισσότερο από 6 λεπτά έμεινε στο παιχνίδι, νομίζω 6-0-3 όταν έχεις πίσω πίνακας και το σκορ ήταν 6-7 για την Πύρτους, θα κάνουν μια διακοπή σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στη μία ρίστ, προβληματάκι με τον πίνακα του αγώνα. Το μάτς γίνεται με χρονόμετρο χειρός πλέον, με σκορ και 24 όμως κανονικά από το γήπεδο. Ο Λιβνός έχει την μπάλα στα χέρια του, ο ψαρός τώρα. Θέλει να διεισδύσει, όμορφη κίνηση, δε σκοράρει, βγάζει άμυνα ο Μπούρκος, ο Αθηναίος, βλέπει το Σαράντου ολομόνο από τον εθνιασμό. Καλάθι ο Σαράντου, 6-9 για την Τύρτους. Ψαρός κατεβάζει για την ομάδα του, θέλει να βρει τον Γκάτσι. Είναι το Γκάτσις, ψάχνει πάσα στη ρακέτα, κλέβει ο Φωτόπουλος, έχει φύγει ο Σαράντου, είναι καλή πάσα, θα κλέψει ο ψαρός. Θέλει να διεισδύσει ο ψαρός, πολύ όμορφη προσπάθεια και καλάθι, 8-9. Σαράντου στον Αθηναίο, γυρνάει ο Αθηναίος, δεν σκοράρει, μαζεύουν τα χώματα. Θέλει να τα τρέξει ο ψαρός, έχουν γυρίσει παίχτες της Τύρτους, οργανωμένη επίθεση για τα χώματα. Λιβνός, Γκάτσις. Δυσκορείται, δεν σκοράρει. Ο Φωτόπουλος βλέπει το Σαράντου, δεν θα σκοράρει ούτε ο Σαράντου στον εθνιασμό. Και ο ψαρός στην απέναντι πλευρά. Ανοσίκε, Λιβνός. Ξανά Λιγνός, όμορφη κίνηση, σηκώνεται στη ρακέτα, άστοχα, μαζεύει ο Αθηναίος. Σαράντου. Βλέπει στη ρακέτα το Φωτόπουλος, σκοράρει ο Φωτόπουλος, καλάθι. 8-11 τώρα έσβησε και ο πίνακας εντελώς και το σκορ, αλλά νομίζω 8-11 πρέπει να είναι. Ψαρός. Κρατούν κατοχή τα χώματα, ο Ανοσίκε σηκώνεται για δύο από το πλάι, παλεύει ο Δαμανάκης, το rebound στο Φωτόπουλο. Σαράντου. Φτιάχτηκε ο πίνακας, το σκορ τουλάχιστον, ο Σπυρόπουλος τώρα έχει την μπάλα, βλέπει τον Μπούρμπο. Στην περιφέρεια είναι ο Αθηναίος, σηκώνεται για 3, 8-14, time out. Γυρίσαμε από time out, η κατοχή είναι στα χώματα. Η Τύρτους είναι μπροστά με 8-14. Ο ψαρός έχει την μπάλα στα χέρια του για τα χώματα. Γύρω στα 4 λεπτά μένει να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, αν έχω υπολογίσει καλά. Επιθετικό rebound ο Δαμανάκης, καλάθι, 10-14. Φωτόπουλος. Αθηναίος σηκώνεται για 3 ξανά από το ίδιο σημείο, 10-17. Δύο τρίποντα του Αθηναίου έχουν φέρει την Τύρτους μπροστά με 7 πόντους. Με τον ψαρό να κατεβάζει για τα χώματα, ενώ σιγά σιγά ετοιμάζεται και ο Στάθης Γκάτσης να περάσει τον αγώνα που ήρθε στο γήπεδο κατευθείαν από τη δουλειά από ό,τι κατάλαβα. Ο Σαράντου κάνει ένα drive στον εθνιασμό από την ωραία πάσα του Αθηναίου, 10-19. Μοιάζει να ξεφεύγει σιγά σιγά η Τύρτους. Έχει αυτή τη στιγμή ένα 2-10 σερί από το 8-9 και μετά. Ο ψαρός έχει την μπάλα στα χέρια του. Θέλει να διεισδύσει, ψάχνει να σπάσει την περιφέρεια, κλέβει ο Σπυρόπουλος, 3-2 ο εθνιασμός της Τύρτους. Ο Σαράντου σκοράρει, 10-21, όσο τα χώματα αφήνουν την Τύρτους να τρέχει, δεν έχουν ελπίδα. Ο Σαράντου είναι πάρα πολύ γρήγορος, σούτ από το πλάι για το Λιβνό, είναι άστοχο, rebound ο Σαράντου.
περνάει το κέντρο, η πάσα στο Σπυρόπουλο, στην κορυφή του Αθηναίου, στο Σπίτε, θέλει να διεισδύσει. Ω, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Αθηναίο. Ο Δαμανάκης κάνει ένα drive, δεν σκοράρει, ο Φωτόπουλος μαζεύει, ο Σαράντου έχει φύγει και πάλι στον εκμιασμό. Πιάνει την μπάλα και σκοράρει ο Σαράντου. Έχουμε time out. Γυρίσαμε από το time out. Τώρα ετοιμάζουν να βγουν μέσα και τα χώματα. Έχει μπει ήδη ο Γκάτσης για την επαναφορά. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο δεκάλεπτο. Αν άκουσα καλά τι είπε η γραμματεία, είμαστε και στην Κεσαριανή και είναι και το τζάμι ανάμεσα σε μένα και τη γραμματεία. 30 δεύτερα λοιπόν, αν άκουσα καλά. Ο Γκάτσης τώρα επαναφέρει που πέρασε το μάτς και βλέπει τον ψαρό. Η τύρ τους είναι στο 10-25 αυτή τη στιγμή. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ διαφορά. Νοσίκε, ψαρός, Γκάτσης. Ξανά στον Νοσίκε, σηκώνεται εκείνος άστοχα. Επιθετικό rebound ο Λιγνός. Δεν σκοράρει. Ο Σπυρόπουλος κατεβάζει για την τύρ τους. Φωτόπουλος σηκώνεται, καλάθι. 10-27 ξεφεύγει πάρα πολύ ο Ντύρκος. Δεν ήθελε 30, ήθελε 1 και 30, δεν ξέρω. Ψαρός παίρνει φάουλ από τον Σπυρόπουλο. 31 δεύτερα λέει η γραμματεία, τώρα το άκουσα και εγώ. Ο Γκάτσης δεν σκοράρει, ο Στάθης Γκάτσης παίρνει το rebound χωρίς ανανέωση. Συγγνώμη, ο Χρήστος παίρνει το rebound, ο Στάθης έχασε το shoot και την μπάλα τώρα. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο δεκάλεπτο. 10 τώρα. Χαλκιάς βλέπει τον Αθηναίο, 5-4, δεν σκοράρει ο Αθηναίος, μαζεύει ο Γκάτσης, τέλος πρώτης περίοδου, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στην Κεσαριανή, 10-27 η πρώτη περίοδος ανήκει τελώς στην τύρ της Μπολόνια, μετά το αρχικό 8-9-18-2 για την τύρ της, την έχει φέρει σε μια τεράστια διαφορά. Όσοι και να είναι οι απουσίες ή οι παρουσίες των δύο ομάδων, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γυρίσεις διαφορά 17 πόντων στην πρωταθλήτρια. Βλέπει τώρα ο Λιγνός, βλέπει τον Γκάτσι. Εκεί εδώ στο ψαρό. Ξανά Γκάτσι, σαν Οσίκε, σηκώνεται από μέσα απόσταση, άστοχα, rebound Αθηναίος. Να παίρνει την πλευρά ο Αθηναίος, θα σκοράρει 10-29, τρομερή προσπάθεια από τον Αθηναίο. Ψαρός. Παίρνει φάουλ. Από το πλάι θα πάει μπάλα για τα χώματα. Ψαρός θα σηκωθεί για τρεις, δεν σκοράρει, ο Λιγνός μαζεύει, σηκώνεται από τη ρακέτα, ο Βαμανάκης στο follow, 12-29, ξεκολλάνε επιτέλους τα χώματα από τους 10 πόντους. Σαράτου. Βλέπει το Φωτόπουλο, εκείνος δεν σκοράρει, μαζεύει το Βαμανάκη σαν αμυντικό rebound. Ψαρός είναι στο πλάι, διεισδύεις, πάει στο Γκάτσι, σηκώνεται για τρεις ο Γκάτσι, δεν παίρνει μπάλα στο καλάφι. Χαλκιάς. Φωτόπουλος. Ξανά στο Χαλκιάς ο τρίποντο, θα σηκωθεί ο Χαλκιάς. Μαζεύει ο Δαμανάκης, αμυντικό rebound, βλέπει τον Γκάτσι. Ψαρός. Ωραία στο Λιγνό στην baseline, απέναντι ο Ανοσίκε, σηκώνεται για τρεις, η μπάλα στον ίδιο στο επιθετικό rebound. Ο Λιγνός στην baseline,
Μαζεύει Ντύρκους. Ο Σαράντου θέλει να περάσει το κέντρο. Βλέπει το Σπυρόπουλο. Είναι Φόβιο Ανοσί και το κλέβει. Η κατοχή θα παραμείνει στην Ντύρκους, η οποία έχει δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει επίθεση. Ο Σαράντου βλέπει τον Αθηναίο στην περιφέρεια. Ξανά Σαράντου, Χαλκιάς στο πλάι, σηκώνεται άστοχα. Ο Δαμανάκης μαζεύει το rebound και ο Ψαρός είναι μπροστά το κέντρο του γηπέδου για την ομάδα του. Κάνει ένα drive, ο Ψαρός παίρνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για ένα ζευγάρι βολών. Η πρώτη άστοχη. Η δεύτερη είναι εύστοχη. 13-29. Σαράντου. Φωτόπουλος ξανά στο Χαλκιά έξω, Σαράντου στην κορυφή, βλέπει τον Αθηναίο και πάλι για τρεις εκείνος, ξανά εύστοχος. 13-32, ασταμάτητος ο Αθηναίος στο ξεκίνημα του αγώνα. 7 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δαμανάκης δε σκοράρει. Σαράντου, πολύ όμορφη προσπάθεια, καλάθι, 13-34. Ο Γκάτσης έχει την μπάλα στα χέρια του, ο Στάθης Γκάτσης περνάει το κέντρο, βλέπει τον Ψαρό. Ψάχνει το λιγνό εκείνος, κλέβει η Τύρκους. Ψάχνει πάσα μπροστά ο Αθηναίος, δεν έχει καταλάβει ο Σαράντου. Χαμένη κατοχή για την Τύρκους, η μπάλα και πάλι στα χώματα. Ψάρος θα βρει πάσα στο Δαμανάκη, ο Δαμανάκης έξω στον Γκάτσι. Κόβει ο Σαράντου, φτάνει μέχρι το lay-up, σύνομα λέει ο Ρέφος με το πόδι, οπότε 13-36. Συνεχίζει να μεγαλώνει διαφορά η Ντύρτους και ο Γκάτσι έχει την μπάλα στα χέρια του. Δαμανάκης σηκώνεται, κόβεται από το Φωτόπουλο, Αθηναίο στο rebound. Κατεβάζει δυσδύς, πάει στο πλάι στο Σπυρόπουλο, εκείνο στο Χαλκιά, για τρεις ο Χαλκιάς είναι εύστοχος, 13-39. Τρίπλ σκορ για την Τύρκους Μπολόνια. Γκάτσης. Δαμανάκης, Ψαρός. Ψάχνει το Δαμανάκη στη ρακέτα, σηκώνεται εκείνος άστοχα, πάρα πολύ άστοχα τα χώματα. Ο Σαράντου είναι και πάλι μπροστά, άλλο ένα lay-up. 13-41, με τον ίδιο τρόπο έχουν βάλει πάνω από 15 πόντους. Στις Τύρκους νομίζω κάνει 6-7 lay-up ο Σαράντου, μόνος του. Ψαρός στο Δαμανάκη, απέναντι ο Γκάτσης. Δυσδύ, πολύ όμορφη προσπάθεια, καλάθι, 15-41. Σπυρόπουλος. Βλέπει το Χαλκιά, Χαλκιά στο Φωτόπουλο, σηκώνεται εκείνο, σκοράρει, 15-43. Ο Ψαρός περνάει το κέντρο του γηπέδου. Βλέπει πάσα στον Γκάτσι απέναντι, ο Γκάτσι σηκώνεται για 3, μηνυτικό rebound, ο Σπυρόπουλος. Χαλκιάς, Φωτόπουλος, στην περιφέρεια είναι ο Αθηναίος, της Δης, πάει στη γωνία στο Σπυρόπουλο, εκείνο στο Χαλκιά, για τρεις ο Χαλκιάς, ριμπάντο ο Δαμανάκης. Αφήνει στο Ψαρό, θα περάσει ο Ψαρό στο κέντρο, πάει να σκοράρει το transition, θα τα καταφέρει. 15-43, 17-43, ναι, τώρα διορτώθηκε. Θα πάει και στη γραμμή για μια βολή ο Ψαρός. Αν
Αν είναι καλά από τη γραμματεία, 4 λεπτά μου έγραψαν ότι μένει. 18-43. Η Ντύρτης και πάλι στην επίθεση. Στους 25 είναι το παιχνίδι. Ο Σαράντο έχει την μπάλα στα χέρια του. Κινείται έξω από το τρίποντο. Βλέπει τον Αθηναίο. Κάνει drive εκείνος, παίρνει φάουλ από τον Γκάτσι. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές από το Στάθη Γκάτσι. Μία στις δύο Αθηναίος, 18-44, αλλαγή για την τρίτη της Μπολόνιος, ο Γολάνης μπαίνει στον αγώνα, στες του Φωτόπουλου και ο Γκάτσης περνάει το κέντρο. Ξανά Γκάτσης, Ψαρός, θέλει να διεισδύσει ο Ψαρός, όμορφη κίνηση, καλά, 20-44. Με την μπάλα στα χέρια της. Σαράντου, 3 λεπτά ακόμα μένει για το ημίχρονο. Σαράντου σηκώνεται για 3. Ο Στάθης Γκάτσης μαζεύει. Ο Ψαρός βγάζει την ομάδα του μπροστά. Βλέπει δίπλα του το Στάθη Γκάτση. Εκείνος ο Δαμανάκης στη ρακέτα. Σηκώνει το Δαμανάκης. Δεν σκοράρει, αμυντικό rebound. Ο Αθηναίος, ο Σαράντο έχει φύγει, αλλά έχει γυρίσει και ο Γκάτσης αυτή τη φορά. Απ' την άλλη όμως δεν είναι κανένας και έτσι ο Μπούρκος γράφει καλάθι και φάουλ για την τύρ της Μπολόνια. Τα χώματα μέχρι στιγμής έχουν διαλύσει τις όποιες ελπίδες για να χτυπήσουν το μάτς από τις επιστροφές τους. 20-46 είναι το σκορ. 2-33 ακούω η γραμματεία να λέει ότι μένουν για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Μπούρμπος είναι στη γραμμή, θα βάλει και τη βολή, συμπληρώνει μισό τρίποντο, 20-47. Ψαρός. Λιγνός, Ψαρός για 3. Δεν σκοράρει, rebound ο Μπούρμπος, θέλει να τρέξει την ομάδα του Μπούρμπος, βλέπει τον Σαράντου. Ο Σαράντου ψάχνει πάσα απέναντι στο Χαλκιά. Θα κλέψουν τα χώματα, ο Ανασούκια έβρικε τον Γκάτσι, ο Αθηναίος έκλεψε όμως από τον Γκάτσι. Ο Σαράντου ψάχνει απέναντι τον Μπούρμπο, ξανά στο Σαράντου, ωραία πάσα στη ρακέτα. Ο Ζιγολάνης σκοράρει, 20-49. Ο Γκάτσις περνάει το κέντρο για τα χώματα. Ψαρός, 2 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Ο Λιγνός δεν σκοράρει. Ο Σαράντου έχει φύγει, ο Ανοσίκη έχει γυρίσει. Κόβει μπάλα, δεν κλέβει, κρατάει τύρ του, ο Χαλκιάς είναι στην απέναντι πλευρά, σηκώνεται για 3, επιθετικό rebound, επιθετικό rebound ο Γκάτσης τελικά. Βγαίνει στην επίθεση, βλέπει τον Ψαρό, σηκώνεται εκείνος από μέσα απόσταση άστοχα. Φάουλ από το Λιγνό στη διεκδίκηση, η μπάλα στην τύρ του. Χαλκιάς, Φωτόπουλος σηκώνεται άστοχα, αμυντικό rebound ο Λιγνός, Γκάτσης. Περνάει το κέντρο Γκάτσης, την ώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Λιγνός δεν σκοράρει, ο Σαράντου είναι μπροστά, ο Γκάτσης είναι μαζί του. Θα βγάλει την άμυνα ο Γκάτσης, κρατάει μπάλα ο Σαράντου για την ομάδα του. Θέλει να σκοράρει, δεν θα τα καταφέρει, η κατοχή είναι για τα χώματα. Παρά την προσπάθεια του Μπούρμπου, 20-49 το σκορ παραμένει, 43 δευτερόλεπτα καλά άκουσε. Ξαναγυρνάμε πίσω για την μπάλα γιατί είχε ζητήσει αλλαγή τα χώματα. 43 δευτερόλεπτα λοιπόν, το άκουσα σίγουρα.
Ο Γκάτσις περνάει το κέντρο για την ομάδα του. Βλέπει τον Ανοσίκε. Θα φύγει μπάλα από το Χρήστο Γκάτσι. Δαμανάκης ψάχνει το λιγνό. 5 δεύτερα έχουν τα χώματα. Σηκώνεται ο Δαμανάκης και σκοράρει 23-49. Ακόμα 40 σου κόνεται άστοχα. Ο Γκάτσις μαζεύει ο Λιγνός. 5-4-3-2. Δεν νομίζω να προλάβουν ακόμα. Προλαβαίνει ο Ανοσίκε. Δεν μπαίνει πάρα στο καλάθι. Τέλος πρώτη μηχρόνου 23-49 σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στην Κεσαριανή. Πρώτη επίδοση στο δεύτερο μηχρόνο 23-49 είναι μπροστά η Τύρτους. Να δούμε αν υπάρχει παιχνίδι ακόμα, αν τα χώματα έχουν την οποιαδήποτε απάντηση που είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο ή αν το μάτς θα κυλήσει την ίδια λογική μέχρι το τέλος. Ένα πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουν τα χώματα στην επανάληψη είναι οι επιστροφές τους. Έχουν δεχτεί αμέτρητους πόντους από εθνιδιασμό. Στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου η αλήθεια είναι ότι με τις επιστροφές του Γκάτσι το διόρθωσαν λίγο. Ο Ψαρός βλέπει το λιγνό, ο λιγνός σηκώνεται άστοχα, παλεύει ο Ανοσίκε, μαζεύει ο Σαράντου. Φωτόπουλος κλείνεται, Σαράντου, rebound ο Ψαρός. Περνάει το κέντρο Ψαρός, ψάχνει απέναντι, Ανοσίκε, αναγκάζει να βγει προς τα έξω. Λιγνός σηκώνεται. Μαζεύει Τύρκους, είναι πολύ άστοχα τα χώματα, ακόμα και σε ελεύθερα σου, το Μπούρκος έχει βάλει στα χέρια του, Σαράντου. Αθηναίος για τρεις, μαζεύει ο Ψαρός. Κλείνεται, πολύ δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα είναι έξω για τα χώματα από τα χέρια του Σπυρόπουλου. Ρακέτα από την επαναφορά, δεν βάζει καλάθι. Παλεύει ο ίδιος, παίρνει rebound, κόβεται από το Φωτόπουλο. Την μπάλα έξω και πάλι για τα χώματα. Ταμανάκης, Γκάτσις. Σούτ από τον Ψαρό από το πλάι, 26-49. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό. Και ο Σπυρόπουλος βλέπει τον Μπούρμπο. Φωτόπουλος στη ρακέτα με τον Ανοσίκε σκοράρει. Έχει μισμάτσο ο Φωτόπουλος δύναμης με τον Ανοσίκε. Ψαρός κάνει drive, όμορφη προσπάθεια, καλάθι από τον Ψαρό, 28-51. Ο Σπυρόπουλος κατεβάζει για την ομάδα του, αφήνει στο Σαράντου. Σκοτή για 3 ο Σαράντου, 28-54. Στάθης Γκάτσης. Μπαίνει στη ρακέτα, σηκώνεται καλάθι, 30-54. Μπούρμπος. Για τρεις και εκείνος, δεν μπαίνει μπάλα, rebound ο Δαμανάκης. Ο Γκάτσις περνάει το κέντρο. Έξω από το τρίποντο, θέλει να διεισδύσει, δύσκολη προσπάθεια, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Γκάτσις. Μπούρμπος. Φωτόπουλος κλείνει καλά ο Ανοσίκη. Ο Μπούρμπος μόνος του στη γωνία. Rebound ο Σπυρόπουλος.
βλέπει τον Αθηναίο, θέλει να την σδίσει. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Αθηναίο. 31-56, ο Γκάτσης θέλει να κατεβάσει για την ομάδα του. Βλέπει τον Ψαρό στο πλάι, εκείνο στο Λιγνό, στο κέντρο της ρακέτας, δεν σκοράρει ο Λιγνός. Ο Φωτόπουλος ψάχνει πάσα μπροστά, ο Ανοσί και κλέβει και ο Ψαρός έχει την μπάλα στα χέρια του, σηκώνεται για τρεις ο Ψαρός, μαζεύει ο Φωτόπουλος αν είναι το rebound. Σπυρόπουλος απέναντι είναι ο Σαράντου, θα καταλάβει την πάσα του ο Γκάτσης, θα κλέψει. 2-2 στον εκνδυασμό τα χώματα, ο Γκάτσης βλέπει το Λιγνό, ο Λιγνός σκοράρει 33-56. Ο Σπυρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Σε πολύ χαλαρός ρυθμός κινεί το δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής και από τις δύο πλευρές. Ελεύθερο μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ, αρκετό σκορ για τους δύο. Ο Ψαρός θέλει να διεισδύσει, σπάει στον Ανοσίκε για τρεις. Ο Ανοσίκε γράφει 36-56, μειώνει στους 20 ο Ανοσίκε. Η διαφορά ήταν στους 29 λίγο νωρίτερα, στο 20-49. Σαράντη στη ρακέτα, ο Φωτόπουλος δεν είδε τα μόνος του, ψάχνει τον Αθηναίο στο τρίποντο, εκείνος θα πάρει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για ένα ζευγάρι βολές. Άστοχη για τον Αθηναίο. Η δεύτερη είναι εύστοχη, 36-57. Ο Γκάτσης κατεβάζει τα χώματα. Λιγνός, Ψαρός. Χρήστος Γκάτσης στη ρακέτα, κλείνεται, κλέβουν οι παίκτες της Δίρτης, έχει φύγει και πάλι ο Σαράντη μπροστά. Lay-up 36-59. Γκάτσης σηκώνεται για τρεις, σκοράρει ο Στάφης Γκάτσης 39-59. Σπυρόπουλος βλέπει τον Μπούρμπο. Έφυγε η μπάλα στον Αθηναίο. Για τρεις εκείνος, άστοχος, μαζεύει το Μανάκη σαν με την κορυφάν, βλέπει τον Ψαρό. Drive από τον Ψαρό, δεν τελειώνει καλά, ο Μπούρμπος θα μαζέψει. Σαράντου. Σπυρόπουλος για τρεις, είναι άστοχος, ο Φωτόπουλος μαζεύει, ψάχνει πάσα προς τα έξω. Το γλιτώνει με φάουλ ο Χρήστος Γκάτσης, γιατί ήταν τυφλή τελείως η πάσα. Φορά για την Τύρτους, Σαράντου, Σπυρόπουλος στη γωνία, είναι άστοχος. Rebound επιθετικό Αθηναίος. Μόνος του λέει ότι κάνει φάουλ. Η μπάλα είναι έξω για τα χώματα. Συνέχεια σε αυτή, πρωτόγνωρη φάση. Ο Αθηναίος κράτησε ένα απίστευτο fair play, δεν είχε διαδικητής το φάουλ. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τέχνη να χρεώνει μόνο εσύ τον εαυτό του με φάουλ. Ο Σαράντου θα πιάσει την μπάλα μπροστά, δεν υπάρχει λέει άπη. Ο Μπούρμπος ψάχνει μια πάσα τυχνή προς τα δίπλα πίσω από την πλάτη. Έξω η μπάλα, 39-59, κατοχή για τα χώματα. Σαρός. Γκάτσι, σηκώνεται άστοχα ο ίδιος στο rebound, βγάζει έξω στο στάθο Γκάτσι. Drive από εκείνον, έχουμε βήματα, χαμένη κατοχή για τα χώματα. 3 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το μάτς παραμένει στους 20, η Τύρτους έχει την μπάλα στα χέρια της τώρα και ο Μπούρμπος είναι έξω από το τρίποντο, βλέπει τον Αθηναίο. Εκείνος θέλει να γυρίσει, σηκώνεται, σκοράρει. 39-61.
Ο Στάφης Γκάτσης κατεβάζει. Λιγνό στο ψαρό. Θέλει να την στήσει, βάζει χέρια ωραία την μπάλα ο Μπούρμπος και κλέβει. Σαράντου. Φωτόπουλος, ωραία στον Μπούρμπο. Καλάθι, 39-63. Όμορφο μπάσκετ από την Πύρκος. Ο ψαρός βλέπει το λιγνό, εκείνος κλείνεται. Απέναντι είναι ο Χρήστος Γκάτσης. Στο λιγνό, σηκώνει το λιγνό, καλάθι για τα χώματα, 41-63. Σαράντου. Σπυρόπουλος. Μπούρμπος. Το σκοράρι, rebound, ο ψαρός. Στην απέναντι πλευρά ο ψαρός βλέπει το λιγνό, εκείνος ξανά στο ψαρό στη γωνία. Σηκώνει το ψαρός, δεν σκοράρει, το φλόατε είναι άστοχο. Ο Αφηναίος θέλει να βρει το Σαράντου. Κάνει ένα τρομερό μάζεμα και τελείωμα Σαράντου. Time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Τα χώματα έχουν την κατοχή. Η Δίρ τους είναι μπροστά με 41-65. Ο Γκάτσης κατεβάζει για την ομάδα του. Ο Στάφης Γκάτσης. Ο Χρήστος πήγε στον πάγκο. Ψαρός. Λιγνός σηκώνεται στη ρακέτα, σκοράρει, 43-65. Σπυρόπουλος για την Τύρτους. Χαλκιά σηκώνεται άστοχα, μαζεύει ο Καμανάκης αμυντικό rebound. Γκάτσης. Στο πλάι είναι ο ψαρός, σηκώνεται για τρεις μόνος του, δεν μπαίνει μπάλα, μαζεύει ο Ζιγολάνης. Δευτερόλεπτα μένω να άκουσα καλά την επιγραμματεία, αλλά δεν άκουσα πόσα. Ο Χαλκιάς βλέπει το Ζιγολάνη, σηκώνει το Ζιγολάνη άστοχα, μαζεύει ο ψαρός. Drive από τον ψαρό, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι, ο Αφηναίος θα μαζέψει. Σηκώνεται, δύσκολη προσπάθεια, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές, εδώ μοιάζει να χτυπήσει ο Δαμανάκης. Ας πείσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Τον Αφηναίο έχει δικαίωμα για άλλη μία, 43-66. Έξω η μπάλα για τα χώματα, λέει ο ρεφ. Και να δώσει δίρτους. Δύο δεύτερα να ξεκαλά. Δύο δευτερόλεπτα καλά άκουσα. Γκάτσης δεν μετράει, παίρνει άλλο ένα φάουλ. Ούτε τώρα συμπληρώνει δίρτους ομαδικά. Δευτερόλεπτο, Λαμανάκης, τέλος τρίτης περίοδου, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στην Κεσαριανή, τέταρτο δεκάλεπτο, τελευταία περίοδο στον αγώνα ανάμεσα στην Τύρτους και τα χώματα. Γελάω γιατί μου μίλησε ο Γκέτς. Το γήπεδο, ο ψαρός σηκώνεται. Από μακριά μαζεύει ο Αφηναίος ένα rebound, θέλει να βρει τον Σαράντου, δεν ήταν καλή πάσα αλλά από τα χέρια του ψαρού πήγε στο Σαράντου.
Σπυρόπουλος βλέπει τον Αθηναίο, εκείνος ψάχνει το Ζιγολάνη, γυρνάει, άστοχα, αμυντικό rebound, ο Στάθης Γκάτσης. Βλέπει το Λιγνό στην baseline, σηκώνεται εκείνος καλάθι για τα χώματα, 45-66. Συνέχεια στο μάτς, να δούμε αν έχει... Αν θα μπορέσουν τα χώματα να ρίξουν τη διαφορά κάτω τους 20, στην τρίτη περίοδο το έφτασαν μέχρι τους 20. Ο Αθηναίος δεν σκοράρει, ο Ψαρός θέλει να τρέξει την ομάδα του. Περνάει πάρα πολύ ωραία στη ρακέτα, παίρνει αδιαφλητικό φάουλ από το Χαλκιά. Ο Ψαρός. Οπότε θα πάει στη γραμμή για δύο βολίτσες και έχουμε και την επαναφορά από το πλάι για τα χώματα. Αν βάλει και τις δύο Ψαρός, η διαφορά παίζει στο 19. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ ώρα. Η πρώτη είναι εύστοχη, 46-66. Και η δεύτερη, 47-66, 19 λοιπόν το μάτς. Μανάκης Ανοσίκε, ξανά τα Μανάκης, βλέπει τον Κάτσι, ζητάει σκρίνα το Λιγνό ο Κάτσις, θέλει να διεισδύσει, κάνει το φλόατερ, δεν παίρνει μπάλα στο καλάφι, ο ίδιος το rebound, μπαίνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές ο Κάτσις. Time out από την Τύρτους, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από τα ημά, ο Γκάτσις είναι στη γραμμή των βολών για την ομάδα του. Μέσα είναι η πρώτη, 48-66, έχει δικαίωμα για άλλη μία ο Στάθης. Έξω η δεύτερη, ο Ταμανάκης στο rebound, σκοράρει 50-66, με δεύτερη αναστοχή. 50-66 στους 16 μειώντα χώματα τους 29. Δεν έχω αίσθηση αυτή τη στιγμή πόσος χρόνος μένει ακόμα, πρέπει να μένουν κάτι πάνω από 6 λεπτά. Ο Σπυρόπουλος σηκώνεται για 3, rebound ο Αθηναίος. Θέλει να διεισδύσει, δύσκολη προσπάθεια, το rebound ο Βαμανάκης. Γκάτσις στο Ψαρό, δύσκολη κίνηση, μαζεύει ο Γκάτσις την μπάλα, θέλει να διεισδύσει, πάει στον Ανοσίκε, το τρίποντο είναι άστοχο για τα χώματα. Φωτόπουλος. Οχτώ λεπτά μου δείχνει η γραμματεία ότι μένουν ακόμα. Ο Αθηναίος δεν σκοράρει ούτε με την δεύτερη προσπάθεια. Θα πάρει φάουλ με την τρίτη. Γλιτώνει την ομάδα το καλάθι ο Γκάτσις εδώ. 50-66 είναι το σκορ. 8 λεπτά από μένουν ακόμα. Κάτι λιγότερο πια. Η Τύρτους έχει χαλαρώσει πάρα πολύ από το 20-49 και μετά. 30-17 είναι το επιμέρους σκορ για τα χώματα από εκείνη τη στιγμή. Βέβαια εντάξει, μια χαλάρωση είναι λογική μετά το τρομερό πρώτο ημίχρονο που έκανε η Τύρτους. Ο Χαλκιάς πάντως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από αυτό που βλέπει. Πήρε και το time out, φώναξε και στους παίχτες του. Ο Αθηναίος θα βάλει μια βολή, 50-67 και ο Ψαρός κατεβάζει για τα χώματα. Βλέπει το Δαμανάκι, γυρνάει εκείνος καλά του, 52-67. Πέφτει κι άλλο η διαφορά στους 15 τώρα. Σπυρόπουλος. Φωτόπουλος, σηκώνεται, σκοράρει, 52-69, ωραία προσπάθεια από το Φωτόπουλο. Ψαρός. Σηκώνεται για 3 ο Ψαρός, δεν σκοράρει, ο Αθηναίος μαζεύει, δεν έχει πει ο Σαράτου μπροστά, τον κοίταξε ο Αθηναίος. Αθηναίος, συγγνώμη. Σαράτου. Βλέπει τον Αθηναίο, γυρνάει εκείνος καλάθι, 52-71. Ξανά μεγαλώνει διαφορά στους 19 για την Τύρτους.
Γκάτσις σηκώνεται για τρεις, άστοχα, παλεύει ο Ανοσίκε για το rebound, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Κατοχή στην Τύρτους ξανά, που μπορεί να ανεβάσει και πάλι διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Σαράντου Σπυρόπουλος, βλέπει στη ρακέτα πάσα, 3 δευτερόλεπτα. Χαμένη κατοχή για την Τύρτους, ξανά η μπάλα στα χώματα, ο Ψαρός θέλει να τρέξει. Φτάνει μέχρι τη διείσδυση, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάπι από το ωραίο, από την ωραία κίνηση του Ψαρού. Σπυρόπουλος στην απέναντι πλευρά, 6 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το μάτς. Βάζει χέρια ο Λιγνός στην μπάλα, κόβει, κατοχή μένει στην Τύρτους Μπολόνια με 15 δευτερόλεπτα. 52-71. Σαράντου προσποιείται στο τρίποντο. Διεισδύει, δύσκολη κίνηση. Η μπάλα φτάνει έξω στο Φωτόπουλο χωρίς ανανέωση. 5-4. Σηκώνεται, σκοράρει ο Φωτόπουλος. Time out για τα χώματα. Σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out, 52-73 είναι το σκορ. 6 λεπτά με ένα ακόμα. Ο Ψαρός έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Δαμανάκι, γυρνάει ο Δαμανάκης, αλλοιώνει ο Φωτόπουλος, μαζεύει ο Αθηναίος, ο Νουφίγιος Σαράντου, κλέβει ο Γκάτσης. Βλέπει το Δαμανάκι ο Γκάτσης, δεν σκοράρει εκείνος. Ο Σαράντου είναι μπροστά, αυτή τη φορά θα πάρει την μπάλα και θα σκοράρει. Γκάτσης. Στάθης Γκάτσης. Θέλει να διεισδύσει, κάνει ένα step back, δεν σκοράρει. 5 λεπτά ακόμα, ο Σαράντου έχει την μπάλα στα χέρια του. Βλέπει το Φωτόπουλο, καλάθι από το Φωτόπουλο. 52-70. Γκάτσης. Drive από τον Ψαρό. Μαζεύει ο Ζιβολάνης. Αθηναίος. Σαράντου σηκώνεται για 3. 52-80 για την Τύρτους. Χρήστος Γκάτσης μπροστά από το κέντρο για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Ανοσίκε, βλέπει τον Ψαρό. Έχει χαλαρώσει και πάλι τελείως το παιχνίδι από τη στιγμή που τα χώματα πλησίασαν στους 15 και η Τύρτους έχει απαντήσει με ένα 13-0. Έχει χαλαρώσει και πάλι το μάτς αρκετά, εδώ και 2-3 φάσεις. Ο Μπούρμπος αφήνει τώρα στο Σαράντου, ο Σαράντου ξανά στο Μπούρμπο. Στη ρακέτα ο Ζιγολάνης, δεν σκοράρει, θα πάει στη γραμμή για βολές όμως. Μέσα η πρώτη βολή για τον Ζιγολάνη. Έξω η δεύτερη, μαζεύει ο Γκάτσης. Βλέπει τον Ψαρό. Δαμανάκης σηκώνεται άστοχα, rebound ο Αθηναίος. Θέλει να περάσει το κέντρο ο Αθηναίος. Κάνει ένα drive, έχουμε φάουλα τον Δαμανάκη. Μπαίνει και πάλι στον αγώνα. Την ώρα που ο Αθηναίος βάζει την πρώτη βολή. Και τη δεύτερη και θα πάει στον πάγκο. Ο
52-83 το σκορ και λέω νομίζω γιατί μόλις έσβησε ο πίνακας. Ψαρός σηκώνεται για 3, είναι άστοχος, rebound ο Λιγνός. Κάνει drive, σκοράρει ο Λιγνός. Φωτόπουλος Χαλκιάς σηκώνεται για 3, είναι άστοχος. Ο Λιγνός βλέπει τον ψαρό, ο Μόναχος εκείνος στον εφηδιασμό, βάζει το lay-up. 56-83. Δεν είμαι σίγουρος για να το πω. Η κόρνα ήταν λάθος. Ο Φωτόπουλος σηκώνεται, σκοράρει για την Πύρτους. Δαμανάκης drive, δεν μπαίνει το καλάθι για τα χώματα. Η μπάλα έξω για την Πύρτους. Είναι και 20 μένει για το τέλος αφού από τη γραμματεία. Αν άκουσα καλά είπα 56-84, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Χαλκιάς για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Δαμανάκης. Γκάλτσι στο ψαρό για 3, δεν μπαίνει μπάλα, rebound ο Φωτόπουλος. Κόβει ο Γκάλτσις. Σπυρόπουλο στο Μπούρμπο, ξανά έξω στο Σπυρόπουλο, προσποιείται στο τρίποδο, βλέπει το Χαλκιά για 3 εκείνος, δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Φωτόπουλος, ούτε εκείνος σκοράρει, μαζεύει ο Δαμανάκης, rebound. Γκάτσις, το φλόατε είναι εύστοχο. Χαλκιάς για την Τύρτους. Αφινέως, Χαλκιάς, Ζιγολάνης, Μπούρμπος για 3, δεν γράφει, rebound, αχώματα, ο ψαρός θα του φύγει μπάλα, η κατοχή ξαναγυρνάει στην Τύρκους. Γιατί έχει χτυπήσει ο Δαμανάκης, οπότε η μπάλα θα πάει απ' έξω για την Τύρτους. Σπυρόπουλος βλέπει το Φωτόπουλο, καλάθι για το Φωτόπουλο. Ο Γκάτσης θέλει να βρει το Χρήστο Γκάτσι μπροστά, εκείνος κάνει τη διείσδυση, σκοράρει. 40 δευτερόλεπτα λέει η γραμματεία. Αν τα έχω μετρήσει σωστά πρέπει να είναι 60-86 το σκορ. Ο Ζιγολάνης θα πετάξει ένα τρίποντο από κάτω, καλάθι για την Τύρτους. Ο Γκάτσης έχει την μπάλα στα χέρια του. Δεν νομίζω να κάνουν επίθεση τα κόμματα. Όχι, δεν θα κάνουν, αφήνει την μπάλα ο Γκάτσης. Αυτό είναι το παιχνίδι. Καλή συνέχεια, η Τύρτους συνεχίζει με νίκη.